Άγιοι Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ εορτάζουν στις 17 Ιουνίου εκάστου έτους. Και οι τρεις ήσαν αδέρφια από την Περσία. Ο πατέρας τους ήταν πυρολάτρης, ενώ η μητέρα τους χριστιανή και τους μετέδωσε τη χριστιανική αγωγή, ενώ τη χριστιανική μόρφωση κάποιος ευλαβής ιερέας ονόματι Εύνικος, και είχαν έρθει στην Κωνσταντινούπολη για κάποια αποστολή. Κατά το διάστημα της εκεί παραμονής τους συνέβη να δουν στη Χαλκιδόνα τον αυτοκράτορα Ιουλιανό που θυσίαζε στα είδωλα εν μέσω πομπής. Το θέμα αυτό τους λύπησε πολύ και εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το κράτος που ο ηγέτης του γινόταν ένοχος τέτοιος ασέβειας. Κάποιοι καταδότες όμως που τους άκουσαν τους κατάγγειλαν στον Ιουλιανό. Αυτός διέταξε αμέσως οι τρεις Πέρσες να αρνηθούν τον Χριστό, αλλά και αυτοί με τη σειρά τους αποκρίθηκαν ότι τους εαυτούς τους προς πολλού είχαν αρνηθεί και στον Ιησού που είχαν παραδομένη την ψυχή τους είναι έτοιμοι να αχύσουν γι' αυτό το αίμα τους. Τότε άρχισε ο βασανισμός τους. Διαπέρασαν τους αστραγάλους τους με μυτερό αντικείμενο, έκαψαν τις μασχάλες τους με αναμένες λαμπάδες, κατόπιν τους αποκεφάλισαν. Αλλά η Θεία Δίκη δεν άργησε να έρθει. Όταν μετά από λίγο ο Ιουλιανός εξεστράτευσε κατά των Περσών σε κάποια μάχη, πληρώνοντας για τις αμαρτίες του, έπεσε νεκρός στο άνθος της ηλικίας του. Το απολυτικίον τους. Ως ενεαρίθμων του λόγου σύνταγμα, εχθρών τας φάλαγκας κατατροπώσαντο, ίσαυρος φίληξ συναυτής ερμίας και περεγρίνος, άμα Ινοκένδιος, Μανουήλ και Βασίλειος Ισμαήλ ο ένδοξος και Σαβέλ ο μακάριος, διό και τα βραβεία της νίκης εύρων ως μάρτυρες Κυρίου. Αμήν.